να μετακινούνται ελεύθερα στα νησιά μπορούν από την Δευτέρα 11 Μαΐου οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που ξεκίνησαν την λειτουργία τους, αλλά και οι εργαζόμενοι τους. Η μετακίνηση στα νησιά θα γίνεται σταδιακά και με ασφάλεια, δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης και προσέθεσε προς το ακριβές χρονοδιάγραμμα θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αν και μέχρι τότε θα έχει ανοίξει η κυκλοφορία στα νησιά, ο Υπουργός υποστήριξε πως σε κάθε περίπτωση πρέπει να εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και να ακολουθούμε τις οδηγίες τους. Μπορεί να μετακινούνται στα νησιά οι ιδιοκτήτες ή οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους. Ναι. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνεται σταδιακά η μετακίνηση προς τα νησιά. Την επόμενη Δευτέρα θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους και νέες επιχειρήσεις. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε και λειτουργία και της εστίασης, βέβαια, αλλά και τη λειτουργία των ξενοδοχείων 12μηνης διάρκειας. Οπότε λίγο πριν είναι προφανές ότι θα πρέπει να μετακινηθούν και οι εργαζόμενοι, αλλά και ιδιωτικά συνεργεία τα οποία θα πρέπει να μετακινηθούν προς τα νησιά, έτσι ώστε να προετοιμαστούν οι επιχειρήσεις. Αρκεί να προσκομίζουν κάποιο έγγραφο, Υπουργέ. Βεβαίως, εργοδότη μπορεί να γίνει συγκεκριμένη μετακίνηση. Εμείς θέλουμε, ξέρετε, η μετακίνηση προς τα νησιά να γίνει σταδιακά, με ασφάλεια, με προστασία, πρώτα και πάνω απ' όλα της υγείας τόσο των επιβατών όσο και των μελών του πληρώματος. Έχουμε ήδη έτοιμα τα σχετικά πρωτόκολλα. Επομένως, το ακριβές χρονοδιάγραμμα θα αποτυπωθεί εν καιρό στις αμέσως επόμενες ημέρες, έτσι ώστε. Τη Δευτέρα επιβεβαιώνεται τα μεγάλα νησιά τα τρία ότι θα ανοίξουν. Εξετάζεται. Οπότε θα ανακοινωθεί στις αμέσως επόμενες 2 με 3 μέρες.